Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων θα συζητήσουμε ένα ενδιαφέρον θέμα, αυτό των συμπερασμάτων μιας εκδήλωσης που έγινε από τον τομέα ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Δίκησης Επιχειρήσεων, το CEO Challenge, και το οποίο ασχολείται με τις τάσεις που διαμορφώνονται σε ελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο στο μεταστελέχη των επιχειρήσεων και βεβαίως στα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων. Η συζήτηση που όντως θα είναι ενδιαφέρουσα θα γίνει με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, που είναι επικεφαλής του τομέα ηγεσίας της ΕΕΔ και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία MRB, και την κυρία Βενετία Κουσία, μέλος της δικούς σας επιτροπής του τομέα ηγεσίας της ΕΕΔΕ και επικεφαλής του Manpower Group στην Ελλάδα, που ασχολείται με τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας καλωσορίσω στο στούντιο, κύριε Κουσία, κύριε Μαύρο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαύρο, μια και είστε και επικεφαλής του τομέα ηγεσίας. Ποια είναι... Έχουμε ισοτιμίες μέσα στον τομέα. Δεν υπάρχει επικεφαλής και μη επικεφαλής. Δεν έχει σημασία. Ποια είναι τα κύρια σημεία που απασχολούν, όχι σε ελληνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, τους CEO, ναι. Και μετά να δούμε τη συνάρτηση με τις αντίστοιχες ανησυχίες στην Ελλάδα. Επιμένει εδώ και χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό των CEOs σε διεθνές επίπεδο να κρατάει ψηλά τρία συγκεκριμένα πράγματα και περίπου με την ίδια σειρά. Το πρώτο πράγμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια όλους τους CEOs παγκοσμίως. Το δεύτερο πράγμα είναι η καινοτομία και το τρίτο είναι οι σχέσεις με τους πελάτες. Και σε κάποια χρόνια υπήρξε κάποια εναλλαγή στη σειρά μεταξύ αυτών, αλλά πάντα είναι τα τρία σταθερά πράγματα ψηλά. Κυρίως γιατί οι ξένοι CEOs αισθάνονται ότι αυτά είναι και τα περισσότερο ελεγχόμενα και τα περισσότερο, όπως λέμε, controllable, με τα οποία μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Στην Ελλάδα είχαμε παραδοσιακά μία διαφορά. Δεν έχουμε την καινοτομία ψηλά και ανταυτής έχουμε ψηλά τη σχέση της κάστοτε επιχείρησης με το κράτος. Διότι καταλαβαίνετε ότι πρώτον υπάρχει ένα πολύ κακό προηγούμενο για πάρα πολλές δεκαετίες όπου ο κύριος πελάτης των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν το κράτος. Και το δεύτερο είναι γιατί το κράτος πάντα ρύθμιζε πολύ περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα από ότι στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα το πώς τοποθετείται η εκάστοτε επιχείρηση σε σχέση με το πώς λειτουργεί το κράτος να είναι πολύ σημαντικό θέμα. Φέτος λοιπόν έχουμε μια όμως ενδιαφέρουσα εναλλαγή στις δύο πρώτες θέσεις. Ενώ μέχρι πέρυσι την πρώτη θέση την είχε η σχέση της επιχείρησης με το πώς λειτουργεί το κράτος, φέτος την πρώτη θέση την έχει πάρει η σχέση της επιχείρησης με τον πελάτη, που είναι υγιέστερο πράγμα. Τη δεύτερη θέση έχει το ανθρώπινο δυναμικό και την τρίτη θέση έχει η σχέση της επιχείρησης με το κράτος. Στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, κύριε Κουσία, ποια προβλήματα έχει η ελληνική αγορά? Νομίζω και η ελληνική και η παγκόσμια αγορά, παρόλο που θεωρείται... Στην παγκόσμια αγορά, από ό,τι τουλάχιστον παρακολουθώ, υπάρχει ένας άτυπος πόλεμος αναζητήσεως ταλέντων. Και στην Ελλάδα υπάρχει, τα αποτελέσματα στην του 2015 θα τα πούμε. Έχουμε τους νέους μετανάστες, τα ταλέντα φεύγουν. Ταλέντο, όπως θυμάστε κύριε Παπανδρόπουλε, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και όχι απλώς ένας πτυχιούχος να κάνει δουλειά κατώτερη και να θεωρείται ότι είναι ταλαντούχος επειδή έχει το πτυχίο. Παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας, παρόλο που θεωρείται ελέγξιμος, να μην μπορεί να ελεγχθεί, γιατί πλέον οι άνθρωποι σε καιρούς ύφεσης ή ραγδαίων εξελίξεων τίνουν προς τα άκρα. Άρα οι επιχειρήσεις που τους θέλουν κοντύτερα για να προσελκύσουν ή να κρατήσουν τους πελάτες δεν τους έχουν πάντα μαζί τους, διότι ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούν και τις κατάλληλες τεχνικές, ας το πούμε, ή σχέσεις ή μεθόδους, ώστε να φέρουν κοντύτερα αυτούς που τους ταιριάζουν, να τους κρατήσουν με τις κατάλληλες αναπτυξιακές, αφού διαγνώσουν
επίσης τι θέλουν. Δεν υπάρχουν πολιτικές σε όλες τις εταιρείες, ώστε τις διάφορες γενιές πλέον που έχουμε μέσα να τους συμπεριφερθούμε και αντίστοιχα και βγάζουμε πολιτικές ενδεχομένως που αφορούν όλους, αλλά δεν καταφέρνουμε να προσελκύσουμε όλους. Και υπάρχει έτσι μία εναλλαγή, οι νέοι να μην βρίσκουν αυτά που θέλουν, οι τολμηρότεροι να φεύγουν, δεν φεύγουν όλοι. Το θέμα είναι καλό το ότι φεύγουν σε μία Ευρώπη που λέμε ότι είμαστε ενωμένοι, αυτό πρέπει να το θεωρούμε και ως κινητικότητα, όχι ως μετανάστευση. Όμως, μόνο για την Ευρώπη. Δεν φεύγουν, ως επιτοπλίστων είναι εκεί γιατί εκεί σπούδασαν. Υπάρχει μία φυγή γενικότερη και μία αγανάκτηση, την οποία επίσης πρέπει να σκύψουμε και να δούμε ορθολογικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε χωρίς να πιστεύουμε ότι δεν θα μας ακολουθεί η πόλη. Ναι, στο επίπεδο αυτό έχω το εξής ερώτημα. Πολλοί από αυτούς που φεύγουν, μήπως εγκαταλείπουν την Ελλάδα γιατί αυτά που έχουν σπουδάσει δεν είναι συμβατά με αυτά που θέλει η ελληνική αγορά εργασίας? Καταρχήν, η ελληνική αγορά εργασίας, ένα ποσοστό τουλάχιστον του 60%, σύμφωνα με έρευνες του ΣΕΝΤΕΦΟ που τα παρακολουθεί αυτά, χρειάζεται δυναμικό το οποίο να έχει μία μέση εκπαίδευση. Εννοείται βέβαια ότι πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις ξένες γλώσσες, αλλά αυτό είναι μέσα στη μέση εκπαίδευση για μένα και δεν είναι ούτε καν καινοτομία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξεχάσουμε ότι επειδή σπουδάσαμε φιλόσοφοι, θα πρέπει να ψάχνουμε μια δουλειά φιλοσόφου. Το Πανεπιστήμιο οργανώνει τη σκέψη του ανθρώπου υπό την προϋπόθεση ότι όντως έτσι διδάσκονται τα μαθήματα. Όταν βέβαια σπουδάζεις πληροφορική, δεν περιμένεις να πάρεις όλη τη γνώση από το Πανεπιστήμιο, αλλά ψάχνεις και με άλλους τρόπους. Σίγουρα υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ ανθρώπων που ζητιούνται σε θέσεις πληροφορικής στην Ελλάδα και μία έλλειψη γνώσεως για το τι μπορεί να προσφέρει ένας IT μέσα σε μια επιχείρηση, και γι' αυτό βρίσκουμε ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι σχολών IT έχουν βρει και δουλειά υπό την γιατί αναζητιέται, άρα αυτό έχει μία έτσι λιγότερες ανησυχίες, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε ανάγκη από άλλες ειδικότητες μέσα στην πληροφορική που ούτε καν διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία και υπάρχει και μια έλλειψη γεφύρωσης εκπαίδευσης με την απασχόληση. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα. Εγώ έχω δύο εμπειρίες. Η μία είναι από την ίδια τη δουλειά. Και η δεύτερη είναι γιατί τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι πατέρας παιδιού που έφυγε για να κάνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και μένει εκεί και δουλεύει πλέον μόνιμα. Άρα έχω μια στερεοσκοπική οπτική του ιδίου θέματος. Όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι στην Ελλάδα δεν συνθέτουμε γνώσεις. Δηλαδή, ή θα σπουδάζει κάποιος marketing ή θα σπουδάζει business analytics. Τα πράγματα σαν ανάγκη στην αγορά έχουν προχωρήσει πιο εκεί και έχουμε ανάγκη από παίκτες οι οποίοι να μπορούν να κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα ή να συνθέτουν πράγματα. Στο εξωτερικό, ας πούμε, υπάρχει πράγμα να σπουδάσεις που είναι marketing and business analytics. Διότι το marketing πια δεν είναι ένα ωραίο κίτρινο στικεράκι που θα κολλήσουμε στην συσκευασία και θα λέει τι ωραίο προϊόν που είναι και τώρα πουλιέται και φτηνά. Συνδέεται με κάτι το οποίο προκύπτει και διεθνώς και στην Ελλάδα, απλά σε λίγο πιο κάτω θέσεις, η ιστορία των big data. Δηλαδή, δεν είναι marketing πια η έμπνευση. Επειδή οι τηλεθεατές ίσως να μην το καταλάβουν αυτόν τον όρο, να μπορείτε να τι είναι το big data ή τα big data. Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις έχουν συσσωρευμένες μέσα τους τεράστια πληροφόρηση, terabytes από πληροφόρηση. Είτε είναι transactional στοιχεία, δηλαδή πράγματα που μια τράπεζα έχει από το πότε συναλλακτικά, πότε έβγαλε λεφτά ή αγόρασε, δεν αγόρασε τι, π.χ. τα σούπερ μάρκετ. Απ' την άλλη μεριά έχουν στοιχεία ερευνών, καταναλωτικών ερευνών, δηλαδή που βγαίνουμε και ρωτάμε τους καταναλωτές, σας αρέσει αυτό, εκείνο, το άλλο, πόσο ικανοποιημένοι είστε κτλ. Και υπάρχουν, μάλλον τρίτον, υπάρχουν στοιχεία που λέγονται πια για μια μάρκα στο ίντερνετ μέσω των posts. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, τα μάθατε, η τάδε εταιρεία έπαθε αυτό ή η τάδε εταιρεία έβγαλε εκείνο. Και τέταρτον, υπάρχουν επίσης και δευτερογενή πράγματα, τελείως
ανεξάρτητα από μία μάρκα ή μία κατηγορία, που θα μπορούσαν να γεννήσουν ιδέες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εκεί, μπροστά, στη διάθεση των επιχειρήσεων, άλλα μέσα στην επιχείρηση και άλλα ολίγων έξω, που κάπως μοιάζει ότι μπορούν να σου δώσουν τεράστια περιουσιακά στοιχεία, αν τα αξιοποιήσεις. Και πολλές φορές ακόμα και στα στοιχεία ερευνών που διαθέτουν οι εταιρείες, κάνουν συνεχώς καινούργιες έρευνες, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πληροφόρηση επεξεργαζόμενοι τις ήδη υπάρχουσες που έχουν μέσα στο πορτφόλιο. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία που λέγεται Big Data έχει αρχίσει και γεννάει όρεξη για πολύ μεγαλύτερες υπηρεσίες, σαν αυτή που σας είπα, Marketing and Business Analytics, όπου πλέον το marketing είναι να καταλάβεις πολλά πράγματα ταυτοχρόνως, να δημιουργήσεις δείκτες για να μπορείς να αξιολογήσεις τι θα κάνεις στο marketing. Στο αυτό δεν αυτό, φτώχει κυρία η Ελλάδα. Κουσία, δεν πρέπει να γίνει και μια ριζική μεταρρύθμιση στο επίπεδο της εκπαιδεύσεως. Του τρόπου καταρχήν της εκπαίδευσης, ώστε να μην παράγουμε παπαγάλους, αλλά ανθρώπους με κριτική σκέψη. Ανθρώπους που έχουν γνώσεις project management, και όχι αυτό να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα μάθημα εννοείται, αλλά στον τρόπο διδασκαλίας και μεταπαραγωγής των εκθέσεων που έχουν ή οτιδήποτε. Όλα τα skills τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις τις καινούργιες, όπως είπαμε στην πληροφορική, που αυτά είναι πολύ κατακαιρματισμένα και χρειάζεται εξειδίκευση, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να μπαίνει σε ένα περιβάλλον, θα επαναλάβω, να έχει μια εμπειρία τι σημαίνει εργάζομαι, άρα γέφυρα, και στη συνέχεια να μπορεί να επικοινωνήσει καταρχήν, το οποίο όσο και αν φαίνεται πεπαλαιωμένο και χιλιοϊπωμένο, δεν ισχύει, γραπτά και προφορικά, στη γλώσσα του και σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό εξακολουθεί και είναι fundamental. Από εκεί και ύστερα πρέπει να γνωρίζει και να υπάρχει συμβουλευτική για προκειμένου να στέκεται καλά στα πόδια του και να μπορεί να προτείνει, ώστε να υπάρξει η καινοτομία, γιατί τα big data θέλουν και καινοτόμα σκέψη. Καινοτόμα σκέψη προέρχεται από την οργανωμένη, η οποία μπορεί να προτείνει. Και δεν έρχεται από ανθρώπους που βρίσκουν, ας πούμε, έναν τρίτο, έναν τέταρτο πλανήτη που δεν τον ξέραμε, και αυτό καινοτομία είναι, αλλά όχι αυτή η οποία θα μας φέρει κοντύτερα στους πελάτες, θα μεγαλώσει την πίτα και επίσης θα δώσει την προστιθέμενη αξία που τόσο αναζητάμε. Έκανε άνοιγμα η κυρία Κουσία στα εξής δύο πράγματα. Είπε ότι, γιατί μπορεί να μας βλέπουν νέοι άνθρωποι ή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται νέους ανθρώπους, ότι θα πρέπει να έχουν κάποια επικοινωνιακά, να μην το πω χαρίσματα, γιατί θα απογοητευτούν νέοι άνθρωποι και θα πω, να, και εγώ που δεν είμαι επικοινωνιακός. Δεν είναι έτσι. Ναι, καθόλου. Δεν είναι έτσι. Είναι πράγματα τα οποία συνδέονται με το EQ, το οποίο EQ εκπαιδεύεσαι. Δεν είναι IQ με το οποίο γεννιέσαι. Το κομμάτι της επικοινωνίας που ζητείτε, πρώτον. Δεύτερον, ένα χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι όταν βγει κάποιος να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, μέσα στο application αυτό που του ζητάνε είναι μέσα σε 500 λέξεις να τους γράψεις πιστικά γιατί να πάρουν εσέναν. Το οποίο, ενώ υπάρχει το βιογραφικό από πίσω, μια ελληνική νοοτροπία είναι να πει, μα σου έχω δώσει το βιογραφικό μου, τι θες να σου γράψω κιόλας γιατί είναι εμένα. Είναι μια παλιά νοοτροπία, μην την πούμε μόνο ελληνική. Ναι. Ακριβώς. Το να περιγράψεις όμως γιατί εμένα είναι, αν θέλετε, το απάβγασμα των ικανοτήτων που ψάχνουν όλες οι επιχειρήσεις. Προϋποθέτει, συγγνώμη, ότι εσύ αντιλαμβάνεσαι ποιος είσαι. Ακριβώς. Ξέρεις και τα καλά σου και τα κακά σου και έχεις επίσης ψάξει γιατί θέλεις να πας εκεί. Γιατί εκεί δεν πρέπει να θέλεις να πας επειδή είναι ο μισθός στην τάδε του μηνός στην τράπεζα ή έχει ένα καλό brand name η εταιρεία. Έχεις ψάξει εσύ τι μπορείς να προσφέρεις εκεί. Διότι εργοδότης και εργαζόμενος δεν είναι δύο αντίθετα. Είναι ένα μαζί που δεν είναι προορισμός και αυτό. Είναι διαδρομή το μαζί του εργοδότη με τον εργαζόμενο, για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το δεύτερο άνοιγμα που έκανε η κυρία Κουσία και είναι θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε είναι η ιστορία της καινοτομίας. Επειδή η ιστορία της καινοτομίας θεωρώ ότι είναι σοβαρή. Έτσι. Και είστε άνθρωπος της επικοινωνίας, κύριε Μαύρο, για να υπάρξει καινοτομία δεν πρέπει να δημιουργηθεί και ένα, θα έλεγα, ιδεολογικό περιβάλλον που να προωθεί την θα καινοτομία. Σας πω. Η καινοτομία λοιπόν
έχει τις εξής διαστάσεις. Το ένα πράγμα είναι ότι στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση και μάλιστα είχαμε μια διαφωνία με την κυρία Κουσία και πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα, αλλά και γενικότερα στον τομέα ηγεσίας, δημιουργική διαφωνία, όπου εγώ το βλέπω ως πρόβλημα αυτό, το ότι είναι στην πέμπτη θέση η κοινοτομία, ενώ η κυρία Κουσία το εξηγεί γιατί είναι στην πέμπτη θέση, σαν να το χαϊδεύει λίγο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνείται την προβληματική. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι δημιουργική. Αυτό που συμβαίνει πάντως ως γεγονός είναι ότι είναι στην πέμπτη θέση. Η αιτία που είναι στην πέμπτη θέση τώρα είναι διότι στην Ελλάδα όλοι οι CEOs αντιλαμβάνονται και ως καινοτομία την τεχνολογία. Ενώ στο εξωτερικό δεν είναι η τεχνολογία, είναι το ακριβώς ανάποδο, είναι η νοοτροπία και η κουλτούρα που γεννάς μέσα στην εταιρεία σου να μπορεί να γεννά καινοτομία. Ένα, κρατήστε το. Το άλλο πράγμα είναι ότι έχουν αναπτυχθεί πλέον και ένας, σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, σκασμός θεωριών, μεταξύ των οποίων και ο μπλε ωκεανός, το Blue Ocean, όπου σου λένε ότι πλέον καινοτομία δεν είναι έμπνευση. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες, ούψ, μου ήρθε μια φαϊνή ιδέα να την υλοποιήσω. Υπάρχει δομημένος τρόπος για να φτάσεις σε ένα καινοτόμο προϊόν. Και το καινοτόμο προϊόν πατάει πάνω στο συλλογικό πόνο πια. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή στην Ευρώπη, μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, η καινοτομία πατάει πάνω στην ανοιχτή καινοτομία, που σημαίνει ότι κάνω co-creation, ακούω πράγματα γενικώς του τι συμβαίνει εκεί έξω στην αγορά, είναι πιο κοντά στο social pain, που είναι και το σωστό. Ενώ στην Ασία, με την έννοια Κίνα και Ινδία, πατάει πάνω στο τι μου ζητάει ο πελάτης. Είναι πιο πελατοκεντρική, αλλά και πιο στενή όμως με αυτή την έννοια. Ενώ στην Αμερική είναι στο intelligence των ανθρώπων, που η Ευρώπη της κρίσης και κυρίως η Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί να ακολουθήσει το μοντέλο της Αμερικής. Δηλαδή δεν μπορώ να γεννάω εγώ ένα ωραίο προϊόν και να δημιουργώ με marketing την ανάγκη να το αγοράσουν. Τώρα πρέπει να πάω εκεί να δω τι υπάρχει ως κοινωνικός πόνος ή συλλογικός πόνος και να του δώσω μία λύση. Αυτό λοιπόν λέει η θεωρία και μπορεί να συνεχίσει μετά από μένα η κυρία Κουσία, είναι ότι δεν πρέπει να πας από την τεχνολογία στην καινοτομία, αλλά πρέπει να πας από την κουλτούρα καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση προς την τεχνολογία. Θα ήθελα να πω σε αυτό ότι για να καινοτομήσεις πρέπει να μοιραστείς. Και το Open Innovation, να προσθέσω μάλλον σε αυτό, και το Open Innovation και το μοιράζομαι μέσα από το διαδίκτυο και τα λοιπά, που πολλοί φοβούνται να πούνε την ιδέα τους γιατί θα τους τη κλέψουν και θα τη χάσουν. Το βιώσαμε εξάλλου στο Πανόραμα. Και το είδαμε και στο Πανόραμα, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα και το λέω. Είναι εντελώς ανάποδο. Δεν παράγει το να την κρατήσω για τον εαυτό μου την ιδέα, δεν παράγει καινοτομία, γιατί την ιδέα πρέπει να την ελέγξω, να την τεστάρω και αν είμαι ικανός να την υλοποιήσω. Εάν ολιγορήσω και δεν την υλοποιήσω, τότε μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος και να την κάνει και λίγο καλύτερη κτλ. Άρα η καινοτομία θέλει μοίρασμα ιδεών και έκθεση του εαυτού μας και της ιδέας μας επίσης στους άλλους για να δούμε αν είναι και αυτή η παραγωγή. Έκθεση όμως δεν προϋποθέτει την τάση, την έφεση μάλλον να αναλαμβάνει κάποιος κινδύνους. Ακριβώς. Αυτή η έκθεση είναι μαγική λέξη και χαίρομαι πάρα πολύ. Προϋποθέτει μια κοινωνία που δεν έχει συνώνυμο την αποτυχία με την ηλιθιότητα. Προϋποθέτει μια κοινωνία που δεν είναι risk averse, που δεν φοβάται τον κίνδυνο. Άρα ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που λέμε ότι μας λείπει, ώστε η ιδέα να μπορεί να παντρευτεί με την υποστήριξη από όπου θέλει, είτε cash flow, είτε πανεπιστήμιο, είτε γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μην θαυτεί και να μπορεί να εκτεθεί και επαναλαμβάνω οι αποτυχίες να είναι και γρήγορες που λέμε υπό την προϋπόθεση ότι θα το δοκιμάσεις και θα πας παρακάτω. Όχι ότι δοκίμασε το χέρι σου αν μπορείς να βαράς τον τοίχο μέχρι να ματώσει. Δεν λέμε τέτοιες αποτυχίες γιατί και οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές που μας ρωτάνε και στο Πανόραμα που ήμασταν πάλι μαζί πριν από 2 εβδομάδες έλεγαν ναι πάλι να αποτύχω. Ο επιχειρηματίας δεν ξεκινάει μια ιδέα, αλλά δεν πρέπει οι ιδέες και η καινοτομία να ξεκινάνε μόνο από τους επιχειρηματίες. Πρέπει να ξεκινάνε από όλους.
Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Πολύ σύντομα, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ιστορία της καινοτομίας στην Ελλάδα έχει παντρευτεί πάλι με το να γεννήσω την ιδέα. Να βγάλω ένα ζευγάρι γυαλιά τα οποία θα κάνει το εξής μαγικό πράγμα. Και σταματά εκεί. Ενώ καινοτομία πλέον πρέπει να μπει και στην φάση που λέγεται business plan. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, επειδή πολλά καινούργιες ιδέες έρχονται από θετικές σχολές και δεν έχουν εμπειρία από business plans και όλο αυτό το πακέτο που απαιτείται, πρέπει να δουλεύετε και από την άλλη μεριά. Δηλαδή πώς θα βρω λεφτά, πού θα πάω, και υπάρχουν λεφτά αυτή τη στιγμή, άπειρα λεφτά τα οποία κάθονται. Εξάλλου βλέπετε ότι μας έχει πιάσει στη χώρα μια σταρταπίτιδα, δηλαδή να ξεκινάνε πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποια κεφάλαια. Εξάλλου υπάρχει ακόμα και καινούριο buzzword, δηλαδή κουτσομπολίστηκα μια κουβέντα που πλανάται στο διαδίκτυο που λέγεται κατά το crowdsourcing co-funding. Έτσι. Άρα λοιπόν βρίσκεις λεφτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς για να μην σου φύγει η ιδέα, να ψάξεις να βρεις, να προετοιμάσεις χωρίς να τη λες την ιδέα, πώς βρίσκουν λεφτά μόλις την μπει στην ιδέα, έτσι ώστε να κερδίσεις από την ταχύτητα. Μάλιστα. Δηλαδή με το που θα έχεις βρει με ποιους θα μιλήσεις και πώς θα βρεις τα λεφτά και πώς θα βρεις που θα τη στεγάσεις και πώς θα το παράξεις, μόλις το πεις, να μην έχει χρόνο κανείς να αντιδράσει. Μάλιστα. Και αυτό τα παιδιά δεν ξέρουν να το κάνουν, δηλαδή κυρίως τα παιδιά των θετικών σχολών. Θα το δείξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτό το ενδιαφέρον σημείο, κυρία Μαύρη, κυρία Κουσία. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Η συζήτηση σήμερα είναι επί των συμπερασμάτων και των διαφόρων πτυχών που εθίγησαν στο τελευταίο CEO Conference της ΕΕΔΕ που διοργανώθηκε από τον τομέα ηγεσίας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι τα συμπεράσματα των διαφόρων τάσεων που διαμορφώνονται στο επίπεδο, το αντιληπτικό επίπεδο των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων, και η συζήτηση γίνεται με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο που είναι επικεφαλής του τομέα ηγεσίας της ΕΔΕ και την κυρία Βενετία Κουσία που είναι μέλος της δικού σας επιτροπής του ίδιου τομέα. Κύριε Μαύρο, σταματήσαμε τη συζήτηση στο πρώτο μέρος και εξηγούσατε το πώς η καινοτομία μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με το business plan. Αυτό το business plan δεν πρέπει όμως κάπου να διδάσκεται, δηλαδή κάπου κάποιος να το ξέρει, να το, ναι, ακόμα και μέσα να το έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει. Στις πολυτεχνικές σχολές έχει αρχίσει και μπαίνει πια σταδιακά, αλλά τα παιδιά δεν ξέρω αν του δίνουν όση σημασία πρέπει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται δευτερογενώς από την ίδια την αγορά, να ερεθίσει αυτούς τους νέους ανθρώπους ή όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι που μπορούν να παράξουν μια καινούργια ιδέα, και έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται τέτοιου είδους δραστηριότητες και events. Παραδείγματος χάρη, και το βλέπουμε να διαφημίζεται τον τελευταίο καιρό, είναι η ιστορία του Egg και του Κοράλια, που νέοι, ναι, άνθρωποι πάνε και σε ένα δομημένο περιβάλλον, βοηθούνται να φτιάχνουν business plans, να φτιάχνουν πράγματα. Υπάρχουν οι future leaders, οι οποίοι σε συνεργασία με εταιρείες ιδιωτικές στην Ελλάδα βοηθούνται νέοι άνθρωποι να λύνουν πραγματικά προβλήματα. Το ζητούμενο είναι πώς στην ουσία πρέπει να ξεκινήσει κάτι που θέλω να πω εδώ και είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αντιμετωπίζουμε συχνά. Το ρωτήσαμε στο πανόραμα επιχειρηματικότητας και ο κόσμος δίσταζε στην αρχή να το πει, αλλά το έβγαλε στο τέλος με πολύ μεγάλη φόρα. Είναι το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ιδέα και λένε πώς θα τη στηρίξω και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε μα προς ποια κατεύθυνση να σκεφτώ μια ιδέα, διότι η χώρα δεν μου δίνει πλαίσιο, πού θα ρίξω τα φορτία μου, στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στα μπουτίκ αγροτικά προϊόντα και στην υψηλή τεχνολογία ή κάπου αλλού. Ορίστε μου, περιορίστε μου λίγο το πλαίσιο για να αρχίσω να σκέφτομαι δομημένα. Και γι' αυτό λέμε ότι
δεν είναι μόνο επειδή έχεις μια ιδέα ότι είσαι κατάλληλος να τη φέρεις σε πέρας, γιατί η ιδέα ξεκινάει από το όνειρο που έχεις εσύ για τη ζωή σου κατ' εμέ και από το αν είσαι κατάλληλος να γίνεις επιχειρηματίας και να τα αντέξεις για να δεις η ιδέα σου αν έχει πέραση και όχι για να σου πω εγώ ότι είναι καλό να βάλεις ρύζι ή φακές. Πρέπει να έχεις προαποφασίσει ότι σου αρέσει να γίνεις αγρότης ή ότι ξενοδόχος ή οτιδήποτε άλλο και μετά να σε βοηθήσω να φτιάξεις ένα business plan που δεν θα είναι process oriented όπως ήταν μέχρι τώρα, να είσαι ευχαριστημένος ότι τικάρισες όλα τα κουτάκια, αλλά να είναι προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, είτε προς αυτό που λείπει από την αγορά ή την πονάει, όπως είπαμε πριν, ότι είναι ο πόνος του πελάτη, είτε κάτι που άλλος δεν το σκέφτηκε κτλ, ώστε να την πραγματοποιήσεις με επιτυχία. Τα υπόλοιπα που φοβάται ο κόσμος είναι ότι αφήνεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι καθόλου πλαίσιο. Όταν μιλάμε για καινοτομία, δεν θα πρέπει ο μελλοντικός επιχειρηματίας ή αυτός που θέλει να καινοτομήσει να λάβει υπόψη του και την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι τεχνολογίες. Την ταχύτητα η οποία... Είδατε ότι και εσείς εγκλωβίζεστε από την τεχνολογία. Ναι, ναι. Όχι. Όταν λέω τεχνολογία εννοώ, το παίρνω πολύ πιο γενικά. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, κύριε Παπαντρόπουλε. Υπάρχει η τεχνική και υπάρχει και η τεχνολογία που έχει και τη λογική μέσα. Δηλαδή έχει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάτι. Εδώ όμως δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο της ταχύτητας που είναι ένας νέος συντελεστής του πώς πρέπει να σκέπτεσαι. Βεβαίως, πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα, πρέπει να μπορείς να είσαι adaptable, να προσαρμόζεσαι και να θεωρείς την τεχνολογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ως εργαλείο. Δεν μπορείς να θεωρείς την τεχνολογία ως αυτό σκοπό. Όπως και την καινοτομία δεν μπορείς να τη θεωρείς αυτό σκοπό. Εργαλείο είναι. Οι άνθρωποι που σκέφτονται καινοτόμα είναι αυτοί οι οποίοι δεν αποφασίζουν μέσα σε ένα κουτάκι ότι αυτό είναι θέσφατο και το ακολουθώ αξιωματικά. Τις αξίες τους πρέπει να έχουν εκεί και να τις θυμούνται και να τις τηρούν. Τα υπόλοιπα πρέπει να συμβαδίζουν, αλλιώς πώς θα βρουν αυτό που λείπει από την αγορά. Πώς θα συνεργαστούν με τους υπόλοιπους όλους εκεί έξω να συνομιλήσουν και να πούνε αυτό που σκεφτόμουν μέχρι τώρα δεν πιάνει ή το κάνουν έτσι. Πώς θα πάω να βρω λεφτά. Πώς εγώ χωρίς να φοβηθώ θα εκτεθώ και θα πω στο διαδίκτυο έχω αυτή την ιδέα. Ποιος έρχεται να βάλει λεφτά σε αυτήν. Εσείς κύριε Μπάλο, το θέμα της ταχύτητας ποιο είναι. Θα σας πω. Το θέμα της, καταρχήν θα σας πω το εξής. Όπως και να το κάνουμε, τα startups και η καινοτομία είναι συνδεδεμένη με περισσότερο νεότερους ανθρώπους. Ξέρετε ότι όλες οι ανακαλύψεις και σε πανεπιστημιακό επίπεδο γίνονται όσο ο άνθρωπος είναι μέχρι 25 χρονών. Εκεί ο εγκέφαλος παράγει το maximum. Άρα λοιπόν είναι στους νεότερους ανθρώπους. Με βάση, και την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα μαζί κύριε Παπανδρόπουλε, τις παγκόσμιες αξίες, τις κοινωνικοπολιτισμικές αξίες, οι ηλικίες μέχρι τα 25-30 χρόνια έχουν κοπεί από τις υπόλοιπες ηλικίες. Ενώ μέχρι το 2000 ήταν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή ένας 35άρης δικαιούτο να συμπεριφέρεται όπως ένας 20άρης, αρκεί να είχαν κοινές πολιτισμικές αξίες. Σήμερα αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων, ο μέχρι τα 25-30 και ο πάνω από τα 30, έχουν σκιστεί. Είναι σε άλλα σημεία κοινωνικοπολιτισμικά. Και αυτό το έχει κάνει η τεχνολογία, η οποία έχει δώσει την αίσθηση, τη βεβαιότητα και την νοοτροπία στους νεότερους ανθρώπους ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα πολύ γρήγορα. Mm. Άρα λοιπόν, σε αυτή την ανάγκη για ταχύτητα και κυρίως σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς που ο κόσμος πνίγεται και θέλει να σωθεί γρήγορα, πρέπει κάπως το σύστημα να ανταποκριθεί. Δηλαδή να ανταποκριθεί γρήγορα και στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και εκείνοι να αντιδράσουν επίσης γρήγορα. Εδώ το σύστημα όμως εκγενετής είναι αργό. Ναι, θα μας αναγκάσει, αν θέλετε, θα μας αναγκάσουν οι δαρβινικοί κανόνες να γίνουμε γρήγοροι, γιατί σκεφτείτε ότι με βάση τη θεωρία του Δαρβίνου δεν είναι μόνο ο περισσότερο προσαρμόσιμος ο οποίος επιβιώνει, είναι ο πιο γρήγορα προσαρμόσιμος αυτός ο οποίος επιβιώνει. Άρα λοιπόν πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Και επίσης αυτό που ήθελα να ερεθίσω και μυαλά τα οποία δεν είναι στο χώρο του technology αλλά είναι στο χώρο των υπηρεσιών, ότι ένα από τα σοβαρότερα πράγματα τα οποία προέκυψαν σε συνεργασία με το The Conference Board που συνεργαζόμαστε για να τρέχουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δημιουργήσεις καινοτομία και στο engagement του human capital, δηλαδή στο πώς
θα ενεργοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στην επιχείρηση, να είναι πιο πολύ δεμένο με την επιχείρηση και να παράγει με έναν τρόπο πιο σύνθετο και πιο σφιχτό. Καινοτομία λοιπόν είναι να βρεις τρόπους πώς θα κάνεις το human capital να γίνεται περισσότερο δεμένο με την επιχείρηση. Δηλαδή, σε αυτόν τον τομέα, ας πούμε, η manpower έχει πράγματα να δώσει στο πώς να. Και ένα CEO είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάει γρήγορα. Τι πράγματα έχει να δώσει? Καταρχήν, πρέπει να τον κάνεις δεμένο γνωρίζοντας ότι όταν είναι νέος, που είναι και τεχνολογικά πιο innovative, ναι, δεν είναι δεμένος με την εταιρεία, αλλά είναι δεμένος με το skill του, με αυτό που του αρέσει. Άρα, γι' αυτό είπα και στην αρχή της κουβέντας, ότι οπωσδήποτε οι εταιρείες πρέπει να έχουν one size fits one πλέον στο μυαλό τους. Δεν υπάρχει καμία λύση που να είναι πανάκια και να αφορά όλους. Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να τους έχει μαζί της, να καταλαβαίνει όπως μας ενδιαφέρει σαν CEO τι νοιάζει τον πελάτη, να καταλαβαίνουμε τι νοιάζει τους ανθρώπους και να μην τους θεωρούμε δεδομένους μέσα μας. Και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα φύγουν γρήγορα για να πάνε να αναζητήσουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το επόμενο βήμα, να μας νοιάζει όσο καιρό θα είναι μαζί μας, να υπάρχει μία αμοιβαιότητα στο δούνε και λαβήν των γνώσεων. Όλα αυτά, γιατί λέμε γρήγορα και ξαναλέμε γρήγορα? Γιατί όλα αλλάζουν επίσης γρήγορα. Δηλαδή, το infobesity, αυτή ο καταιγισμός από τις πληροφορίες και το ότι όλοι οι πελάτες και όλοι οι άνθρωποι είναι aware για τα πάντα, γνωρίζουν τα πάντα, τους κάνει και να αλλάζουν πάρα πολύ συχνά τις αποφάσεις και να βρίσκουν τα πράγματα. Και άρα όλοι πρέπει, εγώ θα το επαναλάβω, ότι είναι κουλτούρα το να μπορείς να αλλάζεις και να μην φοβάσαι αυτή την αλλαγή. Δηλαδή και εμείς που περιμένουμε ως CEO και λέμε το κράτος, ωραία, ας σκύψουμε να δούμε μέσα στις επιχειρήσεις μας εμείς τι κάνουμε διαφορετικά και να μην περιμένουμε οι άλλοι να αλλάξουν για να αλλάξουμε εμείς. Γιατί πολύ συχνά πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Έχω τον πειρασμό να καταθέσω μάλλον ένα ερώτημα, το οποίο όμως μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Είναι σε ποιο βαθμό αυτός ο πληθωρισμός γνώσεων, αυτή η πληθώρα γνώσεων, βοηθάει το γνωστικό επίπεδο, δηλαδή κάνει πιο σοφό αυτόν που έχει πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις. Γι' αυτό και εκεί έχει... πολύ φοβούμε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτίωση. Όχι. Και γι' αυτό και έχουμε σπρώξει το ενδιαφέρον μας στο emotional intelligence που είπε και πριν ο κύριος Μαύρος, στο κατά πόσο οι άνθρωποι πλέον μας ενδιαφέρει να ξέρουν και να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να τους μαθαίνουμε και εμείς να αποκτούν κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτή την πληθώρα. Διότι στο παρελθόν, που ήταν καταναλωτική η κοινωνία και όποιος είχε ήταν και κάποιος, τώρα αυτό το έχω, είτε πτυχίο... Έχει γίνει, είναι. Πρέπει να επανέλθει στο ποιος είμαι. Και για να ξέρω το ποιος είμαι και για να ξέρω πώς μπορώ να διαφοροποιηθώ από τον δίπλα και εγώ ως άτομο, πρέπει να γνωρίζω αυτά που γνωρίζω και να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ώστε να έχω το συγκριτικό πλεονέκτημα. Και γι' αυτό τα καλά πανεπιστήμια ζητάνε στα μεταπτυχιακά «Πες μας why you fit in». Όπως ρωτάμε βέβαια και στις εταιρείες και οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν, διότι τελειώνουν ένα ελληνικό σχολείο, το οποίο δυστυχώς δεν τους βοηθάει και τόσο. Σε αυτό. Στη μεγάλη του πλειονότητα, κύριε Μαύρο, πάντα. Και θέλω, αφού κάλυψε το άλλο κομμάτι η κυρία Κουσία, εγώ θέλω να βάλω τις ανάγκες που υπάρχουν στο ορθολογικό κομμάτι. Αυτό που είπα πριν, ότι πλατιάζουμε στην Ελλάδα, δηλαδή προσθέτουμε γνώση στο οριζόντιο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε μπας και στο άπλωμα του τραχανά προκύψει κάποια ευκαιρία, έχει έρθει η ώρα να καθετοποιήσουμε λιγάκι το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, που σημαίνει ότι πρέπει να τεθεί επιτέλους ένα όραμα για τη χώρα. Αυτό που βιώνουμε στην παρούσα πολιτική συγκυρία είναι ότι ο τόπος χρειάστηκε δικαιοσύνη με βάση την αντιληπτική ικανότητα που ετέθη στο ευρύτερο κοινό. Και αυτό συνέβη, έτσι. Π.χ. υπάρχουν στοιχεία που έδειχναν ότι το top 20% του πληθυσμού της χώρας ήταν
Από τα μεγαλύτερα gap, από το bottom 20%, είμαστε πρώτοι-τελευταίοι, μετά, από κάτω μας δηλαδή, είναι η Βουλγαρία. Αυτό πρέπει να ξαναμικρύνει πάλι. Okay, το βιώσαμε ή θα το βιώσουμε. Το θέμα είναι όταν θα ξανάρθει η εξυγίανση αυτού, θα την ξεπεράσουμε την εξυγίανση της δικαιοσύνης και θα ξανάρθουμε πάλι στη δημιουργικότητα, τότε η Ελλάδα κινείται προς τα πού. Αυτό δεν έχει λυθεί. Αν λυθεί αυτό το πράγμα, θα στενέψει και η γνώση την οποία οφείλει κάποιος να ξέρει. Θα καθετοποιηθεί όμως εκεί η ανάγκη να ξέρω περισσότερα μέσα σε συγκεκριμένους τομείς, για να μπορώ να ανταγωνιστώ όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εκτός. Έτσι. Πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να είμαστε experts. Στην έρευνα που έτρεξε, ποια είναι η κατάταξη δύο πτυχών της οικονομικής δραστηριότητας? Το ένα είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον και το άλλο είναι το financing. Καταρχήν, δηλαδή η χρηματοοικονομική του διάσταση. Είναι αρκετά χαμηλότερα από τις τρεις πρώτες θέσεις. Το γεωπολιτικό προέκυψε αρκετά έμεσα, παρόλο που και πάλι βρίσκεται χαμηλά. Στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα, Ευρώπη ήταν ψηλά. Ήταν ψηλά. Είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Ως έτσι προέκυψε και στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο θα τεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα πάρα πολύ έντονα, μιλάω για μήνες και τα αμέσως επόμενα χρόνια, είναι και το αντιμετωπίζουμε και στην διοικούσα του τομέα ηγεσίας να το κάνουμε θέμα στο επόμενο CEO Summit, και μάλιστα ξεκίνησε από μια ιδέα από τους δύο υπεύθυνους που είναι η κυρία Κουσία και ο κύριος Πίτας μέσα στον τομέα, αλλά το δουλεύω και εγώ ανεξάρτητα, είναι ότι τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, γιατί και πώς η γεωπολιτική θέση της χώρας επηρεάζει το τι μας επιτρέπεται να κάνουμε. Εμείς λοιπόν ως χώρα είμαστε καταδικασμένοι να ενωθούμε με την ποιότητα και όχι με την ποσότητα. Και το συζητήσαμε και πριν πούμε εδώ, κύριε Παπανδρόπουλε, ότι ακόμα και αν ενώναμε όλο το λάδι που έχει η Ελλάδα σε ένα μπραντ και το εξάγαμε στην Κίνα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Θα αποτυγχάναμε. Ούτε το Πεκίνο. Ακριβώς. Θα αποτυγχάναμε παταγωδώς. Έτσι. Όπως επίσης και κάθε φορά που η Ελλάδα προσπαθεί να παράξει ένα προϊόν σε μαζική παραγωγή, πάλι αποτυγχάνει, γιατί είναι ακριβό το κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι εκ της θέσης και εκ του μεγέθους μας να παράγουμε προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, για να μπορούν να πωληθούν και σε τέτοιες τιμές που ουσιαστικά θα αναιρούν την ιστορία της ανταγωνιστικότητας. Όταν λέτε προϊόντα, υποθέτω ότι θεωρείτε ως προϊόν και τις υπηρεσίες. Υπηρεσίες. Από το λάδι, την τεχνολογία έως τις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, το λάδι θα πρέπει να μπορεί να πωλείται στο εξωτερικό, ότι αυτό δεν είναι το ίδιο με το λάδι που κατά ποσότητες μπορεί να βρει κανείς στην Ιταλία και στην Ισπανία. Είναι το λάδι, διότι εδώ το έπινε ο Δίας. Μάλιστα. Και άρα. Αλλά θα πρέπει και το χρησμό και ακριβώς. Ήτανε. Άρα λοιπόν, όμως εσύ θα πρέπει να του δίνεις ένα λάδι το οποίο είναι state of the art. Έτσι. Δεν έχει οξύτητες, δεν έχει. Είναι το the ultimate λάδι. Το ίδιο πράγμα και στην τεχνολογία. Μπορεί να μην μπορούμε να παράγουμε όλο τον κινητήρα της Rolls-Royce, αλλά μπορούμε να παράγουμε εκείνο το εξάρτημα το οποίο κάνει τον κινητήρα της Rolls-Royce να είναι πιο γρήγορος και ανθεκτικός. Να διαφέρει. Έτσι. Ναι, ή μπορεί να έχουμε κάποια R&D, όντως, γιατί έχουμε πολλούς αποφύτους από το engineering, από το πολυτεχνείο κτλ. Και δεδομένου ότι έχουμε και εγκαταστάσεις πολύ καλές που είναι αναξιοποιητές, και έχουμε και ένα θαυμάσιο καιρό και έχουμε και ένα θαυμάσιο περιβάλλον για να μένει κανένας εδώ, να γίνει η Ελλάδα είτε κέντρο σπουδών, είτε R&D, είτε οτιδήποτε. Και θέμα υγείας, παραδείγματος χάρη. Τα θέματα τα υγείας των κλασικών. Ο ιατρικός τομέας. Δεν είναι ένας τομέας. Γι' αυτό σας είπα η Φλόριντα της Ευρώπης, γιατί στη Φλόριντα υπάρχει. Επειδή πάνε συνήθως οι άνθρωποι στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, εκεί έχουν ανάγκη την υγεία, εκτός από τον καλό καιρό και την καλοπέραση εισαγωγικά. Όπως επίσης ένας τομέας στις υπηρεσίες που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί δεν θέλει μεγέθη, θέλει φαιά ουσία, είναι όλο το κομμάτι του digital. Έτσι. Και όχι μόνο στα sexy applications τα οποία θα πωληθούν στην Apple ή στη Samsung ή στην Google,
και θα εξαφανιστεί μετά αυτή η ελληνική επιχείρηση, αλλά και digital σε πάρα πολύ περισσότερους τομείς. Αυτό είναι το σκεπτικό της ιδέας που έχετε για το Geo Business, ναι, για το CEO Summit. Να μελετήσουμε πώς... Βγάλατε και νέο τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, ακριβώς. Βγάλαμε νέο. Το Geo Business. Σε από πλευράς χρηματοοικονομικής, πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλά χρήματα για να χρηματοδοτήσουν νέες ιδέες. Ναι. Το ευκολότερο πράγμα όμως είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις λένε ότι έχουν θέμα ρευστότητας. Ξέρετε τι γίνεται, είναι σαν να έχεις δύο resources μέσα σε μία περιοχή, γεωγραφική περιοχή, όπου το ένα διψά για αυτό που έχει ο άλλος και αντιστρόφως. Και είναι χαλασμένο το μονοπάτι για να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι, για να πάνε η μεν στο δε. Στο δε. Άρα λοιπόν, την ημέρα που ήμασταν με την κυρία Κουσία στο πανόραμα επιχειρηματικότητος, ήρθε ένα νέο παιδί, το οποίο μας έβγαλε όλη του την αγωνία ότι θα χάσει την ιδέα του αν τη βγάλει στην επιφάνεια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω πού να πάω για να βρω αυτά τα λεφτά τα οποία απαιτούνται. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα φτιάξω το... Γιατί αισθανόταν την αγωνία ότι το business plan που έχει φτιάξει είναι παιδικό και δεν ήξερε πού να πάει ή τι να κάνει για να βρει τα λεφτά που χρειάζονται και από την άλλη μεριά την εφταξία που απαιτείται για να μπορεί να το βγάλει σωστά έξω. Και ήταν τόσο πολύ μεγάλη αγωνία, χοροπήδα σχεδόν, δηλαδή δεν πατούσε στο έδαφος από την αγωνία του αυτή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Βενετία, επί του θέματος. Εγώ νομίζω ότι αν με ρωτάγανε τι θα ήθελα να, πού θα έδινα την εστίασή μου, είναι στο να ενημερωθεί ο κόσμος περισσότερα και σωστότερα όμως, ώστε και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του, στον δίπλα και στο σύστημα και στους θεσμούς, διότι πάσχουμε από αυτό. Αλλά το awareness αυτό να γίνει με παραδείγματα και με ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δώσουν, γιατί διψάνε εκεί οι νέοι. Έτσι είναι ένα κομμάτι αποκατάστασης αυτού του μονοπατιού, μάλιστα, που από τη μία υπάρχουν τα λεφτά και δαπανώνται χωρίς γνώμονα το αποτέλεσμα, αλλά με γνώμονα την απορρόφηση, που δεν είναι το ζητούμενο, ώστε να βρουν αυτούς που έχουν τις κατάλληλες ιδέες και την όρεξη και την ικανότητα, γιατί δεν φτάνει ούτε μόνο το ένα ούτε μόνο το άλλο, πρέπει και τα τρία, για να παντρευτούν και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Κυρία Κουσία, κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή. Νομίζω ότι συζητήσαμε θέματα που θα είναι στην επικαιρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, ελπίζουμε να την επαναλάβουμε τη συζήτηση αυτή. Να έχουμε και μία πρόοδο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Θέματα που αφορούν το μέλλον της επιχειρηματικότητας συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή αυτή με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, επικεφαλής του τομέα ηγεσία τη ΕΕΔΕ, και την κυρία Κουσία, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ίδιου τομέα, τους οποίους σας ευχαριστώ.